Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Σήμερα είναι η μέρα κλωνοποίησης, όχι κλινοποίησης που πήρα να πω, κλωνοποίησης, γιατί στις 8, Βασίλη μου, ξεκινά ο μεγάλος τελικός του πρωταθλήματος ΕΠΕΣ στη Μίκρα για τους έφηβους του Ηρακλή. Όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζετε ότι η εκπομπή ασχολείται και με αυτό φυσικά. Και 8 η ώρα τελειώνει η εκπομπή. Τώρα πώς θα γίνει να τελειώσω στις 8 και να είμαι και 8 στη Μίκρα, δεν ξέρω, μάλλον δεν θα γίνει, θα πάω στο δεύτερο σετ, αλλά εντάξει, γεροί να είμαστε, ο κόσμος θα πάει, θα δώσει δυναμικό παρόν όπως το έδωσε και χθες απέναντι στον Άρη, με 3-0 η νίκη εύκολα ήρθε, η πρόκληση στο τελικό, με τον Πήγασο Πολύχνης, μια αξιόλογη ομάδα που τα τελευταία 2 χρόνια πήρε πρωτάθλημα Ελλάδος και ΕΠΕΣ. Μεγάλο μάτς θα δούμε. Για αυτούς που ενδιαφέρονται, είναι ότι καλύτερο, υπάρχει και σχετική ανακοίνωση και από την Αυτόνομη Θύρα 10 για το παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε λιγότερο από μία ώρα στο γήπεδο της Μίκρας, Ηρακλής Πήγασος Πολύχνης, ο τελικός των εφήβων ΕΠΕΣ. Το Λάμπης Μπαμπαλιούτας απέναντι στο Φρέντι Μπρουκς και στον Αντρέι Κράβαρη, καθώς οι δυο τους είναι στον πάγκο του Πήγασου. Ο Μπρουκς είναι προπονητής, ο Κράβαρη τεχνικός διευθυντής, τεχνικός σύμβουλος. Ο Λάμπης Μπαμπαλιούτας ως γνωστόν προπονητής της εφηβικής ομάδος. Είμαστε εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Μπήκα λίγο απότομα μετά του τελικού. Γιώργος Ματζιούκης στο μικρόφωνο, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Βασίλη μου, για να φτιαχτώ λίγο εδώ με τα θέματα μου, ρίξε μου μια πενιά για να ετοιμαστώ. Τρόπο επικοινωνία, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Μην ξεχνάτε ότι το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Ανοίγω και το mail της εκπομπής και σας περιμένω, και το Facebook ανοιχτό είναι, ούτως ή άλλως το χρησιμοποιείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αλλά ας δώσουμε και το mail μας για όσους μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Blue Libero, μία λέξη, Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr. Κάτι έχω πάθει σήμερα με τα σαρδαμάκια μου. Κοντά μας φυσικά, και δεν πάμε πουθενά χωρίς το καφέ μάγαζο, με τα προϊόντα που είναι υπέροχα σε επιλεγμένα καφέ, μπορείτε να τα βρείτε σε όλη την Ελλάδα. Για παραγγελίες στο τηλέφωνο 2310 70 55 54 και στο καφεμάγαζο.gr. Για καφέ Vento, Vento Espresso, Vento από Κολομβία, Vento από Κένια, Vento από Αιθιοπία, Vento μόνο στο καφέ μάγαζο. Καλησπέρα σε όλους τους Ηρακλειδείς, σε όλο τον κόσμο που μας ακούτε και μέσω διαδικτύου, μέσω του ePavla Radio, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, να είστε καλά και χαιρόμαστε που και σήμερα είστε εδώ κοντά μας. Μπορεί ποδόσφαιρο να μην είχαμε αγωνιστική δράση, μπορεί στο βόλεϊ να μην είχαμε αγωνιστική δράση, μιλάμε για τα αντρικά τμήματα, αλλά είχαμε μπάσκετ full δράση και είχαμε και νίκες, επιτυχίες και στο γυναικείο βόλεϊ και στις ακαδημίες όπως λέγαμε νωρίτερα. Στο μπάσκετ νίκη έστω στην παράταση στην Τρίπολη με τον Αρκαδικό. Δεν έχει σημασία σε αυτή τη φάση τουλάχιστον το πώς κερδίζει ο Ηρακλής και με το πόσους πόντους διαφορά, αν είναι παράταση, αν είναι στον πόντο, αν μπήκε από το κέντρο ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι να κερδίζει, αυτό μας ενδιαφέρει, να τερματίσει στη δεύτερη θέση, να έχει τα πλεονεκτήματα που θέλουμε να έχει στα μπαράζ, γιατί η πρώτη θέση φαντάζει πάρα πολύ δύσκολη πλέον, με το Περιστέρι να συνεχίζει χωρίς ήττα την πορεία του. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Έχουμε και σε λίγο να ακούσουμε τον Δημήτρη Χαριτόπουλο, ο οποίος το μεσημέρι μας μίλησε, ηχογραφήσαμε την συνέντευξη με τον πρωταγωνιστή αυτής της νίκης απέναντι στον Αρκαδικό. Ο Χαριτόπουλος με 19 πόντους, ακολούθησε ο Αθανασούλας που και αυτός έκανε σπουδαίο παιχνίδι με 18, χωρίς τον Μπούμπαλο πλέον. Οριστικό είναι αυτό, εδώ και καιρό το περιμέναμε. Θα κάνω και ένα σχόλιο επ' αυτού, έτσι, για ακόμη μια φορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση με την οποία και εγώ και ο Χαρίλαος εδώ στην εκπομπή είχαμε ασχοληθεί ούκο λίγες φορές. Ήρθε αυτή η νίκη, ήρθε αυτό το δίποντο για τους άντρες. Θα ακούσουμε σε λίγο για την αντρική ομάδα, θα ακούσουμε σε λίγο τον Δημήτρη Χαριτόπουλο και το τι μας είπε, καθώς δεν ήταν εφικτό να τον έχουμε ζωντανά. 6 με 8 είναι η προπόνηση, 7 με 8 η εκπομπή, κομματάκι δύσκολο, οπότε τον ηχογραφήσαμε και θα ακούσετε σε λίγο το απόσπασμα. Νίκη και για τις γυναίκες που συνεχίζουν το τρένο τσαφτσούφ και είναι στην πρώτη θέση και πλέον έχουν ξεφύγει με 3 βαθμούς, και 3 βαθμοί στο μπάσκετ είναι είναι σπουδαία υπόθεση, είναι σημαντική η διαφορά απέναντι στον Άρη, ο οποίος Άρης έχασε χθες στην Πηλαία με μεγάλη διαφορά, και τα κορίτσια του Ηρακλή είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά στο να βρεθούν στην Α1
κατηγορία. Νίκη είχαμε και για το γυναικείο βόλεϊ με τον Καμπανιακό 3-1 και χθες φυσικά η νίκη των εφήβων στο βόλεϊ απέναντι στον Άρη στον ημιτελικό του Final Four Pest. Στις 8 επαναλαμβάνω, στις 45 λεπτά θα γίνει ο μεγάλος τελικός και πάλι στο γήπεδο της Μίκρας στις 8 ξανά απέναντι στον Πήγασο Πολύχνης, ο οποίος επίσης με 3-0 κέρδισε την ελπίδα Άμπελο Κήπων. Κοντά μας και τα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου για να μάθουμε, Βασίλη μου, τα γαλλικά μας, τα ισπανικά μας, τα αγγλικά μας, τα γερμανικά μας, τα ιταλικά μας και την πληροφορική μας. Και Βασίλη Σόλγας και στη Φλέμινγκ. Θα κάνουμε φυσικά, και θα το αρχίσω τώρα, αυτό που κάνουμε. Το κάνουμε Παρασκευή στο pre-game μας, το κάνουμε Δευτέρα στο post-game μας, δηλαδή να λέμε αποτελέσματα, βαθμολογίες κτλ. Έτσι, για όσους δεν έχουν κάποια ενημέρωση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για το ποδόσφαιρο θα δούμε τι κάνανε οι υπόλοιποι. Για το βόλεϊ δεν έπαιζε κανείς όσον αφορά τους άντρες, οπότε δεν θα μας απασχολήσουν αυτά. Θα μας απασχολήσει το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. Ο Ηρακλής που πέρασε από τον Αρκαδικό, έστω και στην παράταση. Η ομάδα του Λευτέρη Χατζικυριακίδη με 83-85. Με σκόρερς τον Χαριτόπουλο, τον Αθανασούλα, κατά σειρά τους λέω, και τον Γκαγκαλούδη. Στα υπόλοιπα Λάρισα Μαρούση 82-83, Περιστέρια Μίντας 88-68, Ερμής Αγιάς Χολαργός 75-78. Εδώ ο Χολαργός πέτυχε σπουδαίο διπλό και στην Αγιά πηγαίνει τώρα ο Ηρακλής. Το τώρα είναι 3 Φεβρουαρίου, Σάββατο στις 5. Καλή ομάδα, καλή έδρα, θέλει προσοχή. Ο Χολαργός δυσκολεύτηκε, όπως καταλαβαίνετε, από το 75-78. Ο Ερμής Αγιάς που είχε δυσκολέψει την πρεμιέρα, αν θυμάστε, τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο, με όλα αυτά τα τρίποτα εκεί που έβαζε το playmaker της συγκεκριμένης ομάδος. Καρδίτσα Δούκας 84-75, Παπάγου Δόξα Λευκάδας 78-58. Τι να πούμε τώρα εδώ. Έφαγε στο κεφάλι Δόξα Λευκάδας που κέρδισε τον Ηρακλή με στο Ιβανόφιο 20 πόντους από το Παπάγου. Και Απόλλων Πάτρας Εθνικός 70-81 και εδώ έκπληξη, Καστοριά Ψυχικό 68-66. Βλέπετε τι πραγματούδια γίνανε στην αγωνιστική, με αποτέλεσμα η Δόξα Λευκάδας να κινδυνεύει πλέον να ξαναβγεί εκτός play-off. Η Δόξα Λευκάδας που κέρδισε τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Ο Ηρακλής που έχει 27 μαζί με τον Χολαργό, αλλά υπερτερεί γιατί τον κέρδισε στο μεταξύ τους. Έχει να πάει στο Χολαργό στο δεύτερο γύρο. Το Περιστέρι 30, οκ. Okay. Αμίντας και Δόξα Λευκάδας 24. Εκεί κλείνει η πεντάδα, αλλά προσέξτε, και η Καστοριά και ο Απόλλων Πάτρας έχουν 24. Γίνεται μάχη για το ποιες ομάδες θα μπουν στα play-off. Ο Ηρακλής και ο Χολαργός δείχνουν ήδη να έχουν εξασφαλίσει αυτές τις θέσεις. Και από τον Αμίντα, τη Δόξα Λευκάδα, στην Καστοριά και τον Απόλλωνα, άλλες δύο ομάδες θα προκύψουν. Με την επόμενη αγωνιστική να λέει Ερμής Αγιάς Ηρακλής, το Σάββατο, θυμίζω, 3 Φεβρουαρίου στις 5. Τα μάτς τα άλλα που μας ενδιαφέρουν, εντάξει, το Περιστέρι παίζει με τη Λάρισα. Απόλλων Πάτρας Δόξα Λευκάδας, δυνατό, πολύ δυνατό, θα κρίνει πράγματα εδώ. Καστοριά Εθνικός, Αμίντας Ψυχικό. Καρδίτσα Χολαργός, δεύτερη εκτός έδρας αναμέτρηση για τον Χολαργό, όπως και ο Ηρακλής, λόγω το ότι επιστρέφουμε στο πρόγραμμα, στην πρεμιέρα ουσιαστικά του δεύτερου γύρου. Έχει δύο συνεχόμενα εκτός έδρας ο Ηρακλής, έχει δύο συνεχόμενα εκτός έδρας και ο Χολαργός πάει στην Καρδίτσα. Μια αγωνιστική πολύ πολύ σημαντική, είναι η πρώτη, επαναλαμβάνω, του δεύτερου γύρου. Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα με τη νίκη του Ηρακλή στην Τρίπολη, με τη βαθμολογία, με το τι κάναν οι υπόλοιποι. Να ακούσουμε και έναν από τους πρωταγωνιστές, τον πρώτο σκόρερ του Ηρακλή σε αυτό το παιχνίδι, ο οποίος μας μίλησε σήμερα το μεσημέρι. Τον ηχογραφήσαμε και τώρα θα τον ακούσουμε, τον Δημήτρη Χαριτόπουλο. Έχουμε στην γραμμή μας τον Δημήτρη Χαριτόπουλο, έναν από τους πρωταγωνιστές της σημαντικής νίκης εκτός έδρας απέναντι στον Αρκαδικό στην Τρίπολη. Δημήτρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, συγχαρητήρια για την νίκη. Δεν έχει σημασία η παράταση, δεν έχει σημασία το άγχος και η δυσκολία, σημασία έχει το δίποντο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, εντάξει. Πάντα εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε και το αποτέλεσμα είναι το πιο σημαντικό για μας αυτή τη στιγμή. Το ότι ήρθε πολύ πολύ δύσκολα έχει τη σημασία του, σίγουρα. Από την άλλη, κρατάμε το αποτέλεσμα. Βλέποντας τη βαθμολογία, θα περίμενε κανείς ότι ίσως το απόγευμα να ήταν εύκολο για σας, αλλά έχει δείξει και φέτος η Α2, αν εξαιρέσει το Περιστέριο, ότι όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι αμφίρροπα. Δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γίνει.
όλες οι ομάδες από κάτω διεκδικούν κάτι. Όταν διεκδικείς κάτι και έχεις ένα μεγάλο στόχο στο πρωτάθλημα, είτε αυτός είναι παραμονή, είτε άνοδος, είτε να τραφαριστείς ψηλά στα play-off, είναι σημαντικό κίνητρο και όλες οι ομάδες παρουσιάζονται πολύ ανταγωνιστικές. Όπως και ο Αρκαδικός, τουλάχιστον για 20 λεπτά ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό το μαζί μας. Το σημαντικό για σας είναι η επιστροφή βέβαια και η συνέχεια στις νίκες, έτσι, μετά την εντός έδρας είτε από το Περιστέρι, την αλλαγή προπονητή, και πάνω σε αυτό θέλω να μου πεις και αν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, αν ο κύριος Χατζηκυριακίδης έχει προλάβει να αλλάξει κάποια πράγματα στην ομάδα. Ναι, ο κόσμος προσπαθεί πάρα πολύ να αλλάξουμε λίγο τη φιλοσοφία μας, κυρίως όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Είναι κάτι που κάνουμε πολύ καλά για κάθε διαστήματα, αλλά δεν έχουμε την ίδια συγκέντρωση για 40 λεπτά και αυτό φαίνεται κιόλας από τα ξεσπάσματα που κάνει η ομάδα για 5 λεπτά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι εμφανιζόμαστε κάποιο όλο το παιχνίδι. Απλά κάποια blackout που παθαίνουμε στην άμυνα δίνουν δικαίωμα στην άλλη ομάδα. Και πώς θα δώσει το δικαίωμα, του κάνει και να πιστέψει ότι μπορούν να συγκεντρωθούν. Είναι κάτι που δουλεύουμε πάρα πολύ, είναι κάτι που θέλουμε πολύ να διορθώσουμε και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά τα διαστήματα που έχουμε δείξει να παίζουμε καλά. Από εκεί και πέρα, το να πετύχει 40 λεπτά καλή άμυνα είναι πολύ δύσκολο, αυτό θέλουμε να πετύχουμε μέχρι τέλο χρονιά. Τη συνέχεια πώς την περιμένεις? Ο Ηρακλής είναι στη δεύτερη θέση, φαντάζομαι θα θέλατε, δεν το συζητάμε, να μπορέσετε να πλησιάσετε το Περιστέρι, αλλά έτσι όπως είναι τώρα τα δεδομένα, είναι αρχικά ο στόχος να παραμείνετε στη δεύτερη θέση και με τα πλεονεκτήματα που θα υπάρξουν αργότερα στα μπαράζ. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η φιλοσοφία δική μου και του coach που συμφωνώ απόλυτα μαζί του είναι ότι κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και κάθε προπόνηση ξεχωριστά. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε παραπέρα γιατί αυτό ίσως να κρύβει τις παγίδες. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε δεύτεροι μαζί με τον Χολαργό. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με τον Ερμή Αλιάς που είναι πολύ σημαντικός και τίποτα παραπάνω. Υπάρχουν ακόμα 3,5 μήνες αγωνιστικών υποχρεώσεων, είναι πάρα πολύ μακριά αυτά για να κοιτάμε πιο πέρα. Οπότε κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι και θα πλασαριστούμε όσο πιο ψηλά γίνεται μέχρι το τέλος. Ο Ερμής Αγιάς που παραδόξως ως νεοφώτιστη ομάδα είχε δυσκολέψει, το θυμάσαι καλά, πάρα πολύ τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Φαντάζομαι περιμένετε αντίσταση έτσι στο μάτς που έρχεται. Όχι μόνο τον Ηρακλή, κάποιες ομάδες είναι δυσκολέψει και ειδικά στην έδρα τους είναι πάρα πολύ προγωνιστική. Ξεκινάνε πάρα πολλά από τον δεύτερο τον κόμμα του Ιρακλή που και σαν παίκτης και σαν εμπειρία είναι ακόμα σε ένα πάρα πολύ τυφλό επίπεδο και γνωρίζουμε ότι θα μας περιμένει από αυτό το παίκτη από άλλους καλούς παίκτες που έχει. Ξέρουμε τι να περιμένουμε. Πάμε εκεί πέρα για να παίξουμε μια πολύ δύσκολη κατηγοριστική ομάδα. Καλύτερη ακόμα και τον Αρκαδικό σίγουρα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται για να μεγαλώσουμε. Και κάτι για σένα, αν και δεν ξέρω πόσοι θέλουν να απαντούν για τον εαυτό τους, εγώ θα το ρωτήσω. Σε βλέπουμε όσο περνάει ο καιρός στο τελευταίο χρονικό διάστημα να παίρνεις. Πώς να το πω, περισσότερες πρωτοβουλίες, να είσαι πρώτο σκόρερ, να βοηθάς πάρα πολύ την ομάδα, να έχεις ανεβάσει την απόδοσή σου, είναι το φεγγάρι καλό, είναι μια περίοδος που είναι καλή για σένα, δεν ξέρω πώς θες να το σχολιάσεις αυτό. Εντάξει, και εγώ τις συμπαίκτες μου έχω δουλέψει αρκετά, γιατί και άλλοι παίκτες μου έχουν εφαρμόσει βελτίωση στο παιχνίδι τους. Ίσως το πλησιάζουμε αυτή τη στιγμή προς το τέλος, γιατί ο πρώτος γύρος ξεκινάει ο δεύτερος, κάτι που σημαίνει ξεκινάει και αυτή τη συμμέτρηση μέχρι το τέλος της χρονιάς. Με κάνει να βλέπω το κίνητρο πιο κοντά. Οπότε είναι η άνοδο είναι κάτι που θέλω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εγώ τη συμπαίκτη μου, αλλά εγώ για μένα στο καλό μου δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή το θεωρήσω πάντα εγώ στην προσεγγισία να μην ανέβει η ομάδα. Οπότε αυτό με τις μόνες, αρκετά. Θέλω οπωσδήποτε να ανέβει η ομάδα. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Δεν βλέπω καν τι θα γίνει το καλοκαίρι την επόμενη χρονιά. Το θέλω πάρα πολύ, το θέλω τη συμπαίκτη μου και δεν χωρά αφιβολία, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα, οτιδήποτε άλλο. Και εμείς το θέλουμε, όλοι το θέλουμε. Εύχομαι πραγματικά να το πετύχεις. Πάλι συγχαρητήρια και καλή συνέχεια, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Αυτός ήταν λοιπόν ο Δημήτρης Χαριτόπουλος, πρωταγωνιστής εκ των πρωταγωνιστών, πρώτος σκόρερ στο μάτς της Τρίπολης με τον Αρκαδικό. Σημείωσε 19 πόντους. Όριμος όπως πάντα και σοβαρός στις δηλώσεις. Το ακούσατε στο τέλος. Έχει σημασία αυτό που λέει και νομίζω ότι εκπροσωπεί και τους υπόλοιπους συμπαίκτες. Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι δεν θα τα καταφέρουν, δεν μπορούν να σκεφτούν ότι δεν θα είναι αυτοί που θα βρίσκονται στην πρώτη θέση. Δεν μπορούν, το ξαναλέω, και το είπε και ο ίδιος ο Χαριτόπουλος και το έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές, να σκεφτούν ότι δεν θα είναι αυτοί που θα ανέβουν στην Α1. Το θέλουν πάρα πολύ, θέλουν να γράψουν το όνομά τους στην ιστορία του Ηρακλή, ότι με αυτούς μέσα η ομάδα τα κατάφερε.
Και τους το ευχόμαστε όπως το ευχήθηκα και στη συνομιλία μας, πραγματικά να είμαστε όλοι μαζί το Μάιο, δεν ξέρω πότε τελειώνουν τα play-off, με την ανδρική ομάδα στην Α1, με τη γυναική ομάδα στην Α1, με τα τμήματα να μπορέσουν να ανεβαίνουν, να πρωταγωνιστούν πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω σε αυτό το κλίμα, πάνω σε αυτήν την, πώς λέμε, περιραίωσα ατμόσφαιρα. Υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που στο σύλλογο πολλά αλλάζουν προς το καλύτερο. Το ποδόσφαιρο φαίνεται να βρίσκει το δρόμο του βήμα-βήμα. Το μπάσκετ ετοιμάζεται να επιστρέψει εκεί όπου φυσικά ανήκει και αυτή είναι η Α1. Το βόλεϊ, μετά από κάποια χρόνια ακαμψίας και σοβαρών προβλημάτων, βρήκε το δρόμο του και κοιτάει πάλι ψηλά στους τίτλους, όπως έτσι πρέπει να γίνεται. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι πως βλέπουμε επιτέλους να ενεργοποιείται ξανά ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής. Η μάνα του συλλόγου και όλα τα τμήματα από όλες τις ηλικίες προσπαθούν να δείχνουν δυναμική για το καλύτερο για τον Ηρακλή. Για να φτάσει ο Σύλλογος ξανά ψηλά, εκεί που του αρμόζει, πρέπει να είμαστε όλοι από κοντά με την παρουσία μας, το λόγο μας, τις κερκίδες μας και ό,τι άλλο χρειαστεί. Βρεθήκαμε στον ημιτελικό αγώνα των εφήβων για το κύπελο, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του ημίθεου, στα αλάνια που αγωνίζονται για να κάνουν τον Ηρακλή μεγάλο. Ιστερόγραφο 1, όλοι δίπλα στο Σύλλογο και στα τμήματά του. Ιστερόγραφο 2, όλοι κοντά στους συνδέσμους. Ιστερόγραφο 3, για έναν Ηρακλή αυτόνομο και δυνατό. Και φυσικά το ραντεβού είναι σε μισή ώρα από τώρα περίπου, στη Μίκρα, τελικός εφήβων στο βόλεϊ Ηρακλής Πήγασος Πολύχνης. Είναι αυτό που όλα αυτά τα χρόνια η ώρα για μπλε προσπαθεί να το κάνει πράξη και το κάνει πράξη. Πολλές φορές, δεν σας το κρύβω, βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση. Γιατί τα υπόλοιπα τμήματα δεν πουλάνε, γιατί ο Νταλγκάς είναι το ποδόσφαιρο κυρίως, άντε λίγο και το μπάσκετ και το βόλεϊ. Αρκετές φορές, δεν σας κρύβω πάλι, είχα δεχτεί μηνύματα του στυλ «Έλα μωρέ, ποιος ασχολείται με το κολύμπι», «Έλα μωρέ, ποιος ασχολείται με την μπάλη», που 10 χρόνια τότε παίρναμε το πρωτάθλημα, «Έλα μωρέ, ποιος ασχολείται με το ράγκμπι». Χαίρομαι ότι αυτό σιγά σιγά αλλάζει. Χαίρομαι πάρα πολύ το ότι αυτό σιγά σιγά αλλάζει. Χαίρομαι πάρα πολύ το ότι περισσότερος κόσμος ασχολείται και με τους εφήβους στο βόλεϊ και με το κολύμπι και με το στίβο και με το τζούντο και με το ράγκμπι και με το πόλο και με οτιδήποτε άλλο και με τη συγχρονισμένη κολύμβηση που λέει ο λόγος, γιατί όλα αυτά τα τμήματα δεν τα λέω τυχαία, ασχολούμαστε με αυτά ως εκπομπή. Και χαίρομαι γιατί αυτό που λέει σωστά και η ανακοίνωση που διάβασα πριν από λίγο, γιατί υπάρχει γάμα σίγμα ξανά. Γιατί τρέχει ο ΓΣ, γιατί υφίσταται, έχει ζωή πλέον. Και όσο έχει ζωή η μαμά, ζούμε και τα υπόλοιπα παιδιά. Η μαμά είναι μία, ο Γυμναστικός Σύλλογος, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Κάθε χρόνο εδώ στην εκπομπή, στη γιορτή της μητέρας, πότε είναι μπήλη η γιορτή της μητέρας τώρα, μου διαφεύγει. Τέλος πάντων, μια ημερομηνία. Άνοιξη δεν είναι, νομίζω άνοιξη είναι. Θες να πέφτω τόσο έξω. Anyway. Αν θυμάστε κάθε χρόνο εδώ στη γιορτή της μητέρας, εμείς λέμε χρόνια πολλά στο Γυμναστικό Σύλλογο. Και χαίρομαι που ξανά έρχεται η ώρα και από περισσότερο κόσμο να βλέπει ως μαμά το Γυμναστικό Σύλλογο. Ο Ηρακλής είναι ένας. Είτε είναι το ποδόσφαιρο, είτε είναι η ξυφασκία. Έχει 17 παιδιά, 17 τμήματα. Και ως τεράστιος σύλλογος που είναι, θέλουμε ξανά να τον βλέπουμε να πρωταγωνιστούν αυτά τα τμήματα. Γιατί η χαρά του ποδοσφαίρου δεν περιγράφεται. Η χαρά του μπάσκετ επίσης ή του βόλεϊ. Αλλά και η χαρά και στα υπόλοιπα είναι σημαντική. Α, θα δείτε σήμερα με το καλό αν έρθει η κούπα θα ασχοληθεί ο κόσμος. Τώρα ξέρετε είναι και πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο διαφορετικό. Πριν κάποια χρόνια που εδώ ως γραφική εμείς τα λέγαμε στην ώρα για μπλε, πολλοί κόσμοι δεν ασχολιόταν με τα υπόλοιπα. Τώρα όμως με ένα ποστάρισμα, με μια κοινοποίηση, με ένα κλικ, με ένα like, με ένα οτιδήποτε, δεν ξέρω εγώ πώς τα λένε τα υπόλοιπα, τσακ, το κύπελο θα πάει παντού. Ή το πρωτάθλημα πέρυσι που πήραν στην κολύμβηση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι καλό να γίνονται, καλό να υπάρχουν, να ασχολείται ο κόσμος, να παίρνει τα πάνω του. Εντάξει, ο Νταλγκάς είναι το ποδόσφαιρο, δεν το συζητάμε. Αλλά και τα υπόλοιπα είναι Ηρακλής και αυτά. Δεδομένο. Πάμε, Βασίλη μου, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με μία ακόμα μπασκετική συζήτηση, παύλα συνέντευξη. Έχουμε να πούμε αρκετά για το ποδόσφαιρο.
Να δούμε και τα παιχνίδια που έγιναν την Κυριακή, μια και ο Ηρακλής είχε ρεπό, τι έκαναν οι υπόλοιποι. Ο Άρης Παλαιοχωρίου κέρδισε το Μακεδονικό με 3-1 παρά το ότι έχανε. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Ό,τι άλλο έχει το ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου μεταγραφικό και μη. Έχουμε ακόμα. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο. Αναλύσαμε αρκετά για την ανδρική ομάδα μπάσκετ, ακούσαμε και Δημήτρη Χαριτόπουλο, είπαμε και κάποια άλλα πραγματάκια. Θυμίζω για τον κόσμο που ίσως τώρα μας ακούει και δεν το έχει πάρει ακόμα απόφαση, πεταχτείτε στη Μίκρα, τελικός είναι αυτός και όταν παίζει ο Ηρακλής στον τελικό δεν έχει σημασία πού, πώς και τα λοιπά. Ο Ηρακλής είναι τελικός εφήβων στο Final Four Pest απέναντι στον Πήγασο Πολύχνη στις 8 σε 20 περίπου λεπτά στη Μίκρα. Θα είμαστε και εμείς κάποια στιγμή εκεί, ελπίζω κατά το δεύτερο σετ, ανάλογα πώς θα τραβήξει και το πρώτο από εδώ για να πάμε μέχρι την Μίκρα. Για μπάσκετ θα πούμε σε λίγο ακόμα περισσότερα πράγματα και για το γυναικείο, γιατί ο στόχος της Α1 είναι πολύ εφικτός εκεί. Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο. Πέρα από τις μεταγραφές πρόσφατη είναι του Νίκου Κουρέλα, μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ, είναι μια ακόμα επιλογή, γέρος να είναι και να βοηθήσει και αυτό στην ομάδα. Πρόσφατη βέβαια πριν τον Κουρέλα ήταν του Ντεσμέντ. Λογικά και ο Κουρέλας και ο Ντεσμέντ θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Λογικά θα πάρουν και χρόνο συμμετοχής. Ο Σάκης Αναστασιάδης ξέρει στο παιχνίδι της Κυριακής στις 3 στο Κιλκής με αντίπαλο τον Κιλκισιακό. Μάλιστα στο Κιλκής βρέθηκε και εκεί ανώλευκη κατασκοπία. Όπως και ο προπονητής του Ηρακλή, ο κ. Σάκης Αναστασιάδης, πέρα από τους συνεργάτες που βρέθηκαν στο Κιλκής. Βρέθηκε ο ίδιος για να δει το παραλίμνη με το σκουτάρι τις δύο ομάδες που ήταν πρώτος με δεύτερο στον πρώτο όμιλο. Θα δούμε και εκεί τι έγινε σε λίγο. Στον όμιλο τώρα που μας ενδιαφέρει, στον δεύτερο, ο Άρης Παλαιοχωρίου κέρδισε το Μακεδονικό 3-1. Ο Αλμοπός τον Φίλιππο Αλεξάνδριας 3-1, έτσι από τα παιχνίδια που είναι στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Στη βαθμολογία όπου ο Άρης Παλαιοχωρίου ξαναπήγε στην κορυφή με 44, ο Ηρακλής στους 43, αλλά έκανε το ρεπό του. Ο Άρης Παλαιοχωρίου θα αργήσει να το κάνει. Παρεμπιπτόντως αυτό που έλεγα για τη γιορτή της μητέρας, ευχαριστώ τον φίλο τον Νεκτάριο που επικοινώνησε εκτός αέρα και μου είπε ότι είναι 2 Φεβρουαρίου. Το άνοιξη που θυμόμουν εγώ είναι η γιορτή της γυναίκας, 8 Μαρτίου, μπίλη μου. Και 10 Απριλίου φυσικά είναι η γιορτή του Αγίου Ηρακλή. Μου τα θύμισε όλα μαζί και τον ευχαριστώ. Οπότε 2 Φεβρουαρίου θα πούμε χρόνια πολλά στη μαμά του συλλόγου, το Γυμναστικό Σύλλογο. Άρης Παλαιοχωρίου 44, Ηρακλή 43, Αλμοπός 34. Ο Εδεσαϊκός έχει ανέβει με 31. Ο Μακεδονικός έπεσε στην 5η θέση με 30. Ο Κυλκισιακός είναι τρίτος από το τέλος με 19 βαθμούς. Πάνω από Φίλιππο Αλεξάνδρες και Καμπανιακό, κάτω από Καρίτσα. Εντάξει, είναι πονηρό το παιχνίδι της Κυριακής, θέλει προσοχή, δεν χρειάζεται να υποτιμηθεί. Ο Άρης Παλαιοχωρίου, ο οποίος αν θυμάμαι καλά θυμάμαι, θα πάει στον Εύωσμο με τον Αγροτικό Αστέρα την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου και το μάτς του Ηρακλής στο Κιλκής και του Άρη Παλαιοχωρίου στον Εύωσμο με τον Αγροτικό Αστέρα. Στους άλλους ομίλους έχουμε διαφορές, αν εξαιρέσουμε τον τέταρτο που είναι ο Βόλος με μεγάλη διαφορά γιατί έχει 45 βαθμούς και νίκη Βόλου 31 δεύτερη. Στον πρώτο όμιλο γίνεται χαμός. Ο Απόλλων Παραλιμνίου νίκησε την Ελπίδα Σκουτάρεως 1-0, πήγε στους 30, αλλά στους 27 είναι η Καβάλα, ο Αετός Ορφανού και η Ελπίδα Σκουτάρεως. Και ακολουθεί στους 24 ο Νέστος Χρυσούπολης. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα εκεί. Θυμίζω ότι το λέμε αυτό και το κάνουμε κάθε εβδομάδα να σας ενημερώνουμε και για τους άλλους τρεις ομίλους, γιατί ο Ηρακλής με το καλό, εφόσον πάρει την πρώτη θέση στο δεύτερο όμιλο, θα παίξει με τον πρώτο του πρώτο ομίλου, με τον πρώτο του τρίτο ομίλου και με τον πρώτο του τέταρτο ομίλου. Τούτη την ώρα λοιπόν, ο Απόλλων Παραλιμνίου, ένα χωριό κοντά στις Σέρες, είναι στην πρώτη θέση στον πρώτο όμιλο. Στον τρίτο όμιλο, και εδώ πάμε να έχουμε ανατροπή, εκεί όπου ήταν με 5 βαθμούς διαφορά ο Τηλικράτης Λευκάδας, Μακεδονικός Φούφα 33 μαζί με τον Τηλικράτη στην κορυφή και μάλιστα τον ξεπερνά στην ισοβαθμία. Η ΑΕΛ Ευκίμης. Τώρα θα πιάσουμε πάλι να σας λέω πού είναι η Λευκίμη και να μου στέλνετε ένα κάρο μηνύματα όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχω ιδέα πού είναι η Λευκίμη. Ακολουθεί στην τρίτη θέση με 28 βαθμούς. Οπότε για τον πρώτο όμιλο Απόλλων Παραλιμνίου, για το δεύτερο όμιλο Μακεδονικός Φούφα και ο Τηλικράτης είναι στην κορυφή. Ο τέταρτος όμιλος έχει ξεκαθαρίσει. Το δεύτερο είναι ο Ηρακλής με τον Άρη Παλαιοχωρίου μπροστά ως γνωστόν.
Για τον Τάι είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε. Στον Ηρακλή το παλεύουν, το προσπαθούν πάρα πολύ. Είναι και μια εβδομάδα ενημέρωσης. Όπως μας είπε εδώ τις προάλλες, μιλώντας την ώρα για μπλε, ο Φάνης Ντουτζιάρης, μέσα σε αυτή την εβδομάδα, στην τρέχουσα εβδομάδα, θα γίνει και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που γίνεται αναδίμηνο με αναλυτικά στοιχεία για τα οικονομικά, για τα έσοδα και τα έξοδα, τι χρήματα μπαίνουν, τι χρήματα βγαίνουν, τα πάντα όλα. Και προφανώς και για τον Βραζιλιάνο θα έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Είμαστε σε αναμονή. Είμαστε σε αναμονή για την περίπτωση του Τάι που σίγουρα θα βοηθήσει μακάρι να μπορέσουν να βρουν λύση, να βρουν άκρη, να έχει δικαίωμα συμμετοχής από το παιχνίδι της Κυριακής στις 4 Φεβρουαρίου στις 3 το μεσημέρι στο Κιλκής με τον Κιλκισιακό. Ο Ηρακλής τιμά την ιστορία του, ο Ηρακλής τιμά τους ανθρώπους που έγραψαν την ιστορία του. Οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές και νυν μέλη του Ηρακλή έπαιξαν φιλικό αγώνα τιμώντας τον μεγάλο αθλητή και εθνικό ήρωα Γεώργιο Ιβάνοφ. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες, μπορείτε να τις δείτε στο διαδίκτυο. Ωραίο ήταν αυτό, πολύ ωραίο. Βλέπω εδώ με Κατσαμπή, με Χασεκίδη, με Παπαϊωάννου, με Τουτζιάρη, με Ντινόπουλο και άλλους. Φόρεσαν την φανέλα, Κώστας Βέλιος, κάτσε ποιον άλλο μπορώ να διακρίνω. Προς το παρόν αυτού στη συγκεκριμένη φωτογραφία που έχω μπροστά μου και τον Τάσο Κατσαμπή, ο οποίος ήταν απέναντι στους βετεράνους, έπαιξε στη μεικτή της νυν ομάδος με Κρυστάλλι και με κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που πήραν χρόνο συμμετοχής. Συνεχίζουμε πάντα ευχάριστα και όταν λέμε τη λέξη ευχάριστα, φέτος ένα από τα τμήματα του Ηρακλή που μας κάνει να νιώθουμε ευχάριστα, Κυριακή όταν μαθαίνουμε το αποτέλεσμα και Δευτέρα όταν ξεκινάμε εδώ την εβδομάδα μας με την ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4, είναι η γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή. Αλήθεια είναι ότι σας το είπαμε από την δεύτερη αγωνιστική και μετά ότι αυτά τα κορίτσια θα μας αναγκάσουν με την καλή την έννοια να ασχολούμαστε μαζί τους και το λέω αυτό γιατί η μοναδική ήττα που έχουν κάνει ήταν στην πρεμιέρα, στις Σέρες με τον Πασεραϊκό, εκείνο το 54-48 που έχει μείνει πολύ πίσω στο χρονοτούλαπο, καθώς ακολούθησαν μόνο νίκες. Πλέον ο Ηρακλής έχει 27, η ΑΕΠ Ηλίας με τον Άρη 24, Πανσεραϊκός με αναγέννηση Ρησίου 23. Είναι σπουδαίο το έργο που συμβαίνει. Είχαμε δώσει, όχι ότι δεν θα το κάναμε, το ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια, 12η σεζόν εδώ η ώρα για μπλε, ασχολούμαστε πάρα πολύ και με τα αντρικά και με τα γυναικεία αθλήματα και με οτιδήποτε έχει να κάνει με Ηρακλή, είτε είναι ακαδημίες. Και είχαμε πει τότε στον προπονητή, στον coach, τον κύριο Παναγιώτη Λαμπρόπουλο, ότι με τη νίκη που τον είχαμε βγάλει τότε, εκείνη ήταν η αφορμή απέναντι στον Άρη, που είχαν ισοβαθμίσει δύο ομάδες και ο Ηρακλής ήταν πρώτος. Είπαμε ότι μόλις είναι τελείως μόνος του πρώτος και ξεφύγει, θα τα ξαναπούμε. Βέβαια, αυτή τη φορά θα τα πούμε με μία από τις πρωταγωνίστριες, την Μαρία Παπαβασιλείου, που είναι τώρα στην γραμμή μας, ή Μπίλη, όπως έχω μάθει να την αποκαλούν στο Ιβανόφιο. Γεια σου, Μαρία. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Μπίλη. Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε? Πολλά συγχαρητήρια. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε και είμαστε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Και είμαστε καλά όταν βλέπουμε και τέτοιες ομάδες του Ηρακλή να πρωταγωνιστούν. Έχετε βαλθεί να τους τρελάνετε όλους από ό,τι φαίνεται σήμερα. Σήμερα εννοώ, έτσι φέτος. Έτσι φαίνεται. Από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά το πήραμε απόφαση. Και μάλλον τα πήρατε στο κρανίο στις Σέρες, έτσι. Είπατε δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα και δεν ξανάγινε. Κοιτάξτε να δείτε. Ήταν μέσα στις Σέρες, η αλήθεια είναι ότι μας έχει πληγώσει και συνεχίζει να μας πληγώνει, είμαστε και σήμερα. Γιατί για τον μοναδικό λόγο θα μπορούσε να μην είχε γίνει. Αλλά από την άλλη η Σέρες είναι ένα πολύ δυνατό ρόστερ που αν δεν είχαν τους τραυματισμούς που έχουν τώρα πιστεύω ότι δεν θα ήταν σε αυτή τη θέση που είναι τώρα βαθμολογικά. Είναι στην τέταρτη θέση, εντάξει. Είναι παρόλα αυτά στην τέταρτη θέση, φανταστείτε και με τους τραυματισμούς που έχουν, έτσι. Ναι. Εγώ βλέπω πλέον μια πολύ ωραία βαθμολογία μπροστά μου, γιατί η ώρα κλείσει. Πολύ ωραία είναι, να μείνει έτσι μέχρι και το τέλος. Φτού, να μην σας ματιάξουμε. Τι σας έχει κάνει να είστε οι καλύτερες, να είστε πρώτες και να μην καταλαβαίνετε τίποτα, είτε πηγαίνετε εκτός έδρας, είτε παίζετε στο Ιβανόφιο, είτε είναι ο Άρης, είτε είναι η Πηλαία, είτε είναι το Ρήσιο, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος. Κερδίζετε και μάλιστα τα περισσότερα παιχνίδια, αν δεν κάνω και λάθος, Μαρία, και εύκολα σχετικά. Όπως το πρόσφατο με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το 2018 έχουμε μπει πολύ δυνατά στο παρκέ. Έχουμε κάνει τρεις, θεωρητικά ήταν δύσκολες νίκες, τις κάναμε εμείς εύκολες. Τώρα δεν είναι ότι ξαφνικά μπήκε κάτι μέσα μας. Είμαστε μια ομάδα που ουσιαστικά δεν έχει κάνει προετοιμασία. Αν το καλοκαίρι δεν κάνεις προετοιμασία είναι πολύ δύσκολο μετά. Ναι.
διότι ήρθαμε αργά κάποιες που δουλεύαμε, κάποιες ήταν τραυματίες και ουσιαστικά και μαζί με την αλλαγή του προπονητή στη δεύτερη αγωνιστική ήταν όλα καινούρια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό που μας έχει κάνει και έχουμε καλύτερο πρόσωπο το 2018 είναι ότι δουλέψαμε πολύ τα Χριστούγεννα. Είχαμε χρόνο δηλαδή να βρεθούμε στο γήπεδο, κάναμε μια μίνι προετοιμασία για να καλύψουμε το κενό και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή φόρμα. Μιας και αναφέρθηκε στον προπονητή σου, από ό,τι έχω μάθει, συζητώντας και με τον ίδιο, γνωρίζεστε πάρα πολύ καλά, γιατί ήσασταν μαζί και στην Α1 στο φιλαθλητικό. Είμαστε μαζί και πριν δύο χρόνια όταν ήταν στον Ηρακλείο ασίσταν. Ακριβώς. Είμαστε σε ξέρει και το ξέρεις, έτσι. Τα προηγούμενα δύο χρόνια βέβαια τον είχα σαν δεύτερο προπονητή, ναι. Πρώτη φορά τον έχω σαν πρώτο, αλλά τα καταφέρνει περίφημα. Τι είναι αυτό που έχει κάνει από τις αίρες όπου σας ανέλαβε, πέρα από τη δουλειά που μας είπε στα Χριστούγεννα, που από ό,τι καταλαβαίνω σας έκανε πολύ καλό και αυτό φαίνεται. Γενικά, τι έχει αλλάξει την ομάδα για να είστε πρωταγωνίστριες. Θα το ξαναπώ για δεύτερη φορά, να μπαίνετε μέσα στο γήπεδο και να μην καταλαβαίνετε τίποτα, κερδίζετε και μόνο αυτό. Αυτό που σας είπα και πριν, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, πέρα από τον προπονητή, εντάξει. Το ρόστερ μας είναι, θεωρώ, 10 επίπεδα πιο πάνω από όλα τα υπόλοιπα ρόστερ της Α2. Απλά αυτό που μας έλειπε ήταν η προπόνηση. Από τη στιγμή που κάνουμε προπόνηση και δεν έχουμε τραυματισμούς, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει κανείς να μας κερδίσει. Τι είπα, ξυλό, έτσι μην... Να το χτυπήσω. Ακούγεται. Το χτύπησα. Εντάξει. Έχω και τα σκονάκια μου, να ξέρεις. Και βλέπω στα σκονάκια μου στατιστικά που γίνεται, ναι, κάτι το οποίο πραγματικά το βλέπω, το ξαναβλέπω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις εξήγηση. Βλέποντας την λίστα με τους σκόρερ στην Α2, τα πρώτα 12 κορίτσια δεν υπάρχει αθλήτρια του Ηρακλή. Ναι. Και πώς θα έρθει τώρα ο Πάτρικ Ογκουσότο και θα πει πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή βλέπεις μια ομάδα που είναι στην κορυφή με 3 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη πηλαία και δεν έχει αθλήτρια που είναι στη λίστα των πρώτων 12 σκόρερ της κατηγορίας. Και λες, τι γίνεται, βάζει σε κάθε μάτς 5 πόντους, τι ακριβώς συμβαίνει, εξήγησέ μας. Είναι σπουδαίο, είναι αυτό, έτσι, δηλαδή θεωρώ. Δεν υπάρχει, δεν το ξαναδεί. Θεωρώ ότι καταρχήν κάτι που δεν ξέρω να παίξει στα στατιστικά σου είναι ότι τα τελευταία 2-3 παιχνίδια τελειώνουμε το μάτς με περίπου μέσω 20 ασίστ. Δεν σε άκουσα, συγγνώμη, σε χάσαμε λίγο, Μαρία, η γραμμή. Είπες κάθε μάτς. Ότι τα τελευταία 2-3 παιχνίδια, μπορεί και πιο πριν, δεν θυμάμαι, τελειώνουμε το παιχνίδι με 20 assist μέσω όρος, όλη η ομάδα. Άρα σκοράρετε όλες. Σκοράρετε όλες. Έτσι, πασάρουμε όλες και σκοράρουμε όλες. Παίζει μεγάλο ρόλο σε κάθε ομάδα, κάθε παίκτρια να έχει ένα ρόλο. Κάθε παίκτρια που θα μπει μέσα να ξέρει τι πρέπει να κάνει και τι μπορεί να κάνει. Το καλό με το roster μας είναι ότι δεν περιμένουμε μόνο από μία να τραβήξει, είτε αυτό είναι score, είτε αυτό είναι άμυνα, είτε rebound. Θεωρώ ότι υπάρχει πολλή ομαδικότητα σε αυτή την ομάδα. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν υπάρχει καμία σκόρερ στην πρώτη δεκάδα. Είναι δηλαδή, απίστευτο είμαστε, δεν είναι στατιστικό. Μία παίκτρια, είμαστε 12. Είναι απίστευτο στατιστικό, πραγματικά. Δεν το συναντάμε, γιατί όταν ακούς για μια ομάδα που είναι πρώτη, συνήθως και στις κατηγορίες βλέπεις συνέχεια αθλητές ή αθλήτριες, ανάλογα αν είναι άντρες, γυναίκες, ψηλά. Και την εξήγηση μας την έδωσες και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Είστε ομάδα και εκτός γηπέδου, δηλαδή είστε φίλες, είναι τέτοιο το κλίμα που σας κάνει να νιώθετε καλά? Είναι το κλίμα, είναι πάρα πολύ ζεστό, είναι η αλήθεια. Μην σας πω ότι έχουμε πάλι και πολύ αέρα τελευταία. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ταιριάζουμε και ηλικιακά, δηλαδή αν εξαιρέσει τη Γιαννοπούλου που όπως την κορυδεύουμε ότι είναι η γιαγιά της ομάδας. Κατά τα άλλα, ο μέσος όρος ηλικίας είναι 20 χρονών, δηλαδή ταιριάζουμε ηλικιακά. Τη φάγατε, εντάξει, την κοπέλα, ακού γιαγιά. Γριά, ναι, ω Ηρακλή. Γριά, ναι, θα το δεχτώ. Γριές είμαστε όλες. Γριές είστε όλες. Ναι. Αυτό το δέχομαι. Αυτό το δέχομαι. Αυτή είναι η γιαγιά. Είμαστε πολύ γριές όλες. Είστε έτσι. Έχετε δεθεί. Είμαστε και εντός και εκτός. Είμαστε. Αυτό βέβαια, εντάξει, μπορεί να σας το πει και ο προπονητής μας. Ναι. Κάτι έχω ακούσει. Μπορεί να μιλάμε λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει. Κάτι έχω ακούσει. Μαρία, ακολουθεί τώρα ένα μάτς που δεν ξέρω, είναι από αυτά που λέμε πονηρά, στην Κατερίνη με τον Πιερικό Αρχέλαο την Κυριακή. Θέλει προσοχή να υποθέσω. Είναι πολύ πονηρό. Αλλά όχι μόνο αυτό, όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα.
Αν θέλουμε να μείνουμε εκεί που είμαστε, πρέπει κάθε Κυριακή, κάθε μάτσο να αντιμετωπίζουμε σαν τελικό. Αυτό είναι το μυστικό μέχρι στιγμής και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Είτε είναι Κατερίνη, είτε είναι Ερίσιο, είτε είναι Πηλέα, είτε είναι Άρης. Εμείς κάθε εβδομάδα ασχολούμαστε ξεχωριστά με τον καθένα. Δεν μπορώ κλείνοντας να μην σε ρωτήσω πόσες φορές σκέφτεστε, πέρα από αυτά που κάνετε και είστε στην κορυφή με 3 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, την Α1. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Κάθε προπόνηση. Κάθε βράδυ στον ύπνο σας, δεν ξέρω. Γιατί η Α1 είναι Α1. Έτσι. Πόσο μιλάμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον Ηρακλή, που καταλαβαίνεις πάρα πολύ ότι ναι, μεν είναι γυναικείο μπάσκετ, αλλά να είσαι σίγουρο ότι του χρόνου με το καλό στην Α1 θα βλέπετε αρκετό κόσμο στο Ιβανόφιο να σας παρακολουθεί. Μακάρι, μακάρι, το ευχόμαστε αυτό. Ήδη βλέπουμε τελευταία κάποιους που δεν είχαμε κόσμο. Που έρχονται, εσείς τους φέρνετε. Εσείς τους φέρνετε. Ναι. Ναι, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό και δεν θα μπορούσα κι εγώ κλείνοντας να αναφερθώ στον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από όλα αυτά, που είναι η Λίνα η Τραμουντάνης, που κρατάει την ομάδα εδώ και πολλά χρόνια. Βεβαίως. Που το όνειρό της ήταν να πάει στην Α1, ακόμα δεν έχει πάει, αλλά εντάξει, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Καλά το πάτε, και... καλά το πάτε. Καλά το πάμε, καλά το κρατήσουμε. Και δεν θα μπορούσα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους των κοριτσιών από τη Λίνα για την προσπάθεια που κάνει και ότι να ξέρετε ότι το ανταμείψουμε φέτος. Υγεία πάνω απ' όλα να σου ευχηθώ και σε σένα και στα υπόλοιπα κορίτσια. Να συνεχίζετε να μας κάνετε να χαιρόμαστε κάθε Κυριακή απόγευμα. Και θα δεσμευτώ όπως δεσμεύτηκα πριν από πόσο καιρό έχει που παίξαμε με τον Άρη. Έχει κανένα μήνα παραπάνω, δεν θυμάμαι. Παραπάνω. Θα δεσμευτώ και σε σένα πλέον στον αέρα ότι εφόσον συνεχιστεί αυτό, η εκπομπή θα συνεχιστεί και ανάλογα. Όσον αφορά εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Έγινε καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από την Μαρία Παπαβασιλείου, μία από τις αθλήτριες που πρωταγωνιστούν φέτος στο πρωτάθλημα της Α2 γυναικών στο μπάσκετ. Εκεί ο Ηρακλής είναι τρένο. Είναι μόνος πρώτος με 27 βαθμούς. Θυμίζω, ακολουθεί ο Άρης με την Πηλέα, η Πηλέα με τον Άρη. Γιατί στο Πηλέα Άρης είχαμε άσο χθες και έχουμε και αυτή τη διαφορά των 3 βαθμών που στο μπάσκετ είναι υπερπολίτιμη. Μπράβο στα κορίτσια, μακάρι να συνεχίσουν έτσι και του χρόνου το Ιβανόφιο πραγματικά να την κάρει από ζωντάνια και με τις ακαδημίες που γίνεται ξανά πολύ καλή δουλειά και μπαίνουν εκεί του βλάκια και υπάρχει σχετικό χτίσιμο και χαιρόμαστε και γι' αυτό και με τους άντρες με το καλό στην Α1 και με τις γυναίκες με το καλό στην Α1. Να έχει ζωή το Ιβανόφιο, ό,τι καλύτερο θα είναι για το μπάσκετ και για το σύλλογο γενικότερα. Είναι 8. Σε πολύ λίγο θα έχουμε σέρβις στη Μικρά, στον τελικό. Ηρακλής Πήγασος Πολύχνης για το Final Four εφήβων στο βολέι. Πρέπει να τρέξουμε, πρέπει να βιαστούμε για να είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε το Καφέ Μάγαζο που και σήμερα ήταν κοντά μας με τα προϊόντα, τα υπέροχα Καφέ Βέντο. Πιείτε καφέ Βέντο Εσπρέσο και αν δεν με θυμηθείτε, εμένα μην με λένε Γιώργο. Και όχι μόνο φυσικά, έχουμε και τις σοκολάτες, τσοκολάβ, έχουμε και τα τσάγια μας, τα βότανά μας και τις γρανίτες μας και τους χυμούς και ό,τι θέλετε. Σε επιλεγμένα καφέ σε όλη την Ελλάδα, 23 10 70 55 54 και καφεμάγαζο.gr πληροφορίες. Κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου και στη Φλέμινγκ και στη Βασιλή Σόλγας για ξένες γλώσσες. Να τις μάθετε, να μιλάτε, να επικοινωνείτε, να ταξιδεύετε σε όλο τον κόσμο. Και τα Data Labs στο κέντρο διαβίου μάθησης ήταν κοντά μας, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222-962, datalabs.edu.gr. Φεύγουμε καρφί για Μίκρα, δίνουμε σκυτάλι σε Γιάννη Γιαννούλη και Σταύρο Κόλκα στο ντουέτο στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά.